Τελευταίο μέρος, βλέπω απλά εδώ μία δήλωση του πρώην Υπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού. Μετά την ανακοίνωση του σκληρού lockdown στα νησιά, λέει ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις των έξυπνων σε εισαγωγικά μέτρων αποδεικνύουν την τραγική αποτυχία των κυβερνητικών πολιτικών στη διαχείριση για την ανάσχεση της διασποράς της πανδημίας και την ουσιαστική στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Οι πολίτες αγανακτούν για τα χωρίς νόημα και λογική μέτρα που θυμίζουν την παραδοσιακή ρώσικη κούκλα που μέσα από το ένα lockdown βγαίνει ακόμα ένα. Την μπάμπουσκα εννοεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω και για μια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα γίνει. Σε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης θα προχωρήσει η ΔΕΗ, η ΔΕΔΙΕ, όπως ανακοίνωσε το παράρτημα Καλύμνου, αύριο Παρασκευή 5 του μήνα στις περιοχές Αρχάγγελος και Τσουκαλιό από τις 7.30 ώρα το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από Ταξιάρχη έως Μυρθιές από 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 και από 2 έως 2.30. Αυτή λοιπόν είναι η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που θα γίνει αύριο. Θέλω να σας πω ότι αύριο στην εκπομπή μας θα είναι καλεσμένος μας και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μπούκη, πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου. Αλλά επίσης θέλω να σας πω ότι πέραν των συνεντεύξεων και το ρεπορτάζ μας, θα πάμε λίγο ένα χρόνο πριν. Να πάμε λίγο να καμαρώσουμε την ελληνική λεβεντιά και την πανέμορφη μέρα που ζήσαμε όλοι με τους τσολιάδες μας στην Κάλυμνο και στην παρέλαση της 7ης Μαρτίου. Είχαμε προλάβει, γιατί βλέπετε όλο αυτό ξεκίνησε με τα πρώτα μέτρα και το πρώτο lockdown 14 Μαρτίου. Προλάβαμε λοιπόν τουλάχιστον την πρώτη παρέλαση, αυτή της 7ης Μαρτίου, και ήταν μια τόσο ξεχωριστή μέρα. Πώς λοιπόν να μην αναφερθούμε και να μην κυλήσουμε, έτσι γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να θυμηθούμε και να πάρουμε δυνάμεις βλέποντας αυτές τις όμορφες εικόνες. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν αύριο στην εκπομπή μας, γιατί τώρα τσικνοπέμπτη. Ήδη μας λένε κάποιοι, τρέχουμε και τα λοιπά, να προετοιμάσουμε το τσίκνισμα της σημερινής ημέρας. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα και πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ μας, έτσι γιατί η μέρα το καλεί, από το Κρεοπολείο Ζεμπιλά, από το Ιχθυοπολείο Κυπρέως, είτε κρεατικά επιλέξετε παϊδάκια, κοντοσούβλια, κοκορέτσι, είτε τα θαλασσινά σας, τα οστρακοειδή, τις καβουρόψυχες κτλ, είτε και τα δύο. Καλή σας όρεξη, να προσέχετε, να είσαστε καλά. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ για να έχουμε νεότερα γύρω από την ειδησογραφία, τα ρεπορτάζ, την επικαιρότητα. Και σας ευχόμαστε καλή τσικνοπέμπτη, αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας, καλή μου φίλη. Πέμπτη θέλει και το θαλασσινό του, τα οστρακοειδή, και εδώ είμαστε στο Ιχθυοπολείο Κυπρέως, όπου όπως καταλαβαίνετε ήδη υπάρχει μεγάλη κατανάλωση από το πρωί, διότι ο καθένας, όπως βλέπετε, θέλει το μικρό καλαμαράκι του, θέλει την κουτσομούρα, θέλει προσφορές να μάθει και να δει τι ακριβώς γίνεται και τι υπάρχει διαθέσιμο. Θέλει να δει όλα τα είδη από τα θράψαλα του βυθού, αλλιευμένα με δίχτυ, μια μεγάλη ποικιλία σε σαρδέλα, και αυτό αλλιευμένο με δίχτυ τράτας, τα χταπόδια, οι σαρδέλες, τα οποία όπως καταλαβαίνετε είναι ολόφρεσκα και μοσχομυρίζει ο τόπος, προσφορά γαριδάκι Καλύμνου 3 ευρώ, όπως μας λέει εδώ, καλαμάρια, αλλιευμένα με δίχτυ τράτας βυθού, γαρίδα Καλύμνου ολοφρεσκιά, έχει φύγει βέβαια, λίγο ακόμη υπάρχει, προλαβαίνετε, χταπόδια αλλιευμένα με δίχτυ βυθού, κολλιός και σαρδελάκι, κουτσομούρες, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία, αγαπητοί μου φίλοι, καλαμάρια εδώ μεγάλα. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς να δείτε και να επιλέξετε αυτό που θέλετε, και φυσικά τα οστρακοειδή, τα καβούρια, οι καβουροδαγκάνες, πάρα πολλά τα οποία αγαπούν οι φίλοι και θέλουν, πέραν από τα κρεατικά, εννοείται να απολαύσουν και τα οστρακοειδή τους. Μια μεγάλη λοιπόν ποικιλία σήμερα και αύριο φυσικά, τσικνοπέμπτη, εδώ στους χώρους του Ιχθυοπολείου Κυπρέως, και να ευχηθούμε σε όλους να περάσουν καλά και να απολαύσουν ό,τι και να επιλέξουν. Η ποικιλία πάντως εδώ είναι πολύ μεγάλη. Κρεοπολείο Ζεμπιλάς, και έχουν φορτωθεί οι βιτρίνες με τα πάντα. Από κρεατικά, μοσχάρι, κοτόπουλο, καβουρμάς, μοσχαρίσιος, από ποικιλίες γεμάτες και διαφορετικές για τον κάθε πελάτη, για το καθένας έχει και τις επιθυμίες του, το γούστο του. Εδώ βλέπουμε και έτοιμες καταστάσεις για να βοηθήσουν τις νοικοκυρές με τα μπριζολάκια, με συσκευασίες που κατευθείαν πάνε για ψήσιμο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μας διευκολύνουν και στο έργο μας, γιατί πραγματικά ο χρόνος είναι λιγοστός. Ό,τι κι αν είναι, οι βιτρίνες γέμισαν, έχουν τα πάντα από κοτόπουλο, μπουτάκια, λουκάνικα, σηκώτη, ό,τι επιθυμείτε και φαντάζομαι ότι όλοι σας θα βρείτε αυτό που σας ικανοποιεί. Για το τραπέζι, μπορεί το τραπέζι να μην έχει όλους τους φίλους μας, όλους τους γνωστούς μας, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του, μεμονωμένα. Θα περάσουμε καλά, θα πιούμε το κρασάκι μας και θα ευχηθούμε παρακάτω οι επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, να είμαστε και πάλι όλοι μαζί, να μπορούμε να πιούμε, να ευχηθούμε, να αγκαλιαστούμε και να περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, η ομάδα τι λέει, καλημέρα. Μιχάλη, Αντώνη, όλοι καλά νομικοί μου. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι, Αντώνη. Είμαστε, περιμένουμε τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φτιάξουμε τις παρασκευές μας. Πολύ ωραία. Το κάθε ξεχωριστό εδώ πέρα μας τοποθετεί. Έχουμε τα πάντα ποικιλίες, περιμένουμε τον κόσμο. Να έρθει να πάρει αυτό που θέλει, αλλά όπως λέμε πάντα και το delivery δουλεύει, έτσι Μιχάλη. Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν από το σπίτι του να πάρει τηλέφωνο 29-165 και να αυτό. Τι ώρα, από τι ώρα το πρωί? Από τις 6. Είσαστε πολύ πρωινοί τύποι. Χαίρομαι. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε όλους, μικρούς, μεγάλους, φίλους, γνωστούς, όσο μακριά κι αν είναι. Η ποιότητα μελισσένεται, είναι γνωστή, είναι όλα φρέσκα. Έχει κάνει τον Τόνι στα ποντοσούβια του, τα κοκορέτσια του, τα εξωτικά του. Τέλεια. Στα πλήσιμες μπριζόλες και γάλακτος και μοσχάρια δικά. Και γάλακτος, βέβαια. Και εύχομαι καλή τσιγκροπέμπτη, υγεία, χαρά και υπομονή. Είμαστε κοντά, πιστεύω, στην ουρά όλης αυτής της περιπέτειας. Γι' αυτό λίγο να προσέξουμε, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να είναι ήρεμο και ελεύθερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή τσικνοπέμπτη σε όλους. Καλές απόκριες. Γεμάτες οι βιτρίνες. Ελάτε να επιλέξετε αυτό που αγαπάτε. Αυτό που θέλετε να απολαύσετε τη τσικνοπέμπτη, αλλά και σε καθημερινή βάση.